Μαχαίρι από εδώ, μαχαίρι από εκεί, το πιάτο λίγο παραπέρα. Μα τι είναι επιτέλους αυτό το savoir vivre που όλα εμείς τα παιδιά πρέπει να ξέρουμε? Μην αγχώνεσαι Γιάννη, γιατί σήμερα εδώ είναι η κυρία Ελένη Σταματούδη για να μας μάθει τι είναι το savoir vivre. Γεια σας. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Κλεοπάτρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί κοντά σας. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε πώς μπορούμε να φερόμαστε σωστά στο τραπέζι. Από ποια ηλικία πιστεύετε ότι οι γονείς πρέπει να μαθαίνουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς στα παιδιά τους? Από τότε που τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον κόσμο. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν καθίσουμε στο τραπέζι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε? Για πες μου Γιάννη. Να πλύνουμε τα χέρια μας πολύ καλά για να μην μεταφέρουμε μικροβία στο φαγητό. Πάρα πολύ σωστά. Όταν πεινάμε και ερχόμαστε από το σχολείο ή από το παιχνίδι, καθόμαστε στο τραπέζι, ξεκινάμε πρώτοι να τρώμε? Φυσικά και όχι. Περιμένουμε να καθίσουν όλοι και μετά ξεκινάμε όλοι μαζί. Και πάμε να δούμε τώρα πώς χρησιμοποιούμε τα μαχαιροπύρουνα για να φάμε. Πιάνουμε με το δεξί πιο... Το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Και με το αριστερό το πυρούνι. Καρφώνουμε λοιπόν το φαγητό μας, το μπιφτέκι μας και με το δεξί κόβουμε μικρά κομματάκια. Μπράβο παιδιά! Βάζουμε μικρές μπουκίτσες στο στόμα. Δεν τρώμε λέμαργα, μασάμε πολύ καλά το φαγητό μας για να μπορούμε να το χωνέψουμε. Έχετε ακούσει την έκφραση που λένε «Όταν τρώμε δεν μιλάμε»? Ναι, τα πιάτα μας κοιτάμε. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε πώς στεκόμαστε παιδιά σωστά στο τραπέζι. Δεν βάζουμε ποτέ τους αγκώνες μας στο τραπέζι. Και δεν πιάνουμε το πρόσωπό μας να μην πέσει. Στεκόμαστε στιτή στην καρέκλα για να σας δω. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν σκύβουμε προς τα μπροστά. Μήπως θέλει κάποιος να δοκιμάσει ψωμάκι? Εγώ. Αν θέλει κάποιος ψωμάκι, δεν του το πιάνουμε με το χέρι, αλλά του το δίνουμε όλο το καλάθι να πάρει ο ίδιος. Ευχαριστώ. Πάρε Κλεοπάτρα. Πώς τρώμε το ψωμί τώρα? Το δαγκώνουμε? Όχι, κόβουμε με τα χέρια μικρά κομματάκια και παίρνουμε μικρές μπουκές. Και προσέχουμε πάντοτε να μην ρίξουμε ψίχουλα στο τραπέζι ή στο πάτωμα. Αυτή είναι μια λάθος κίνηση. Δεν βάζουμε ποτέ το χέρι μας μπροστά στο πιάτο του άλλου. Ζητάμε από το Γιάννη ευγενικά να μας δώσει την κανάτα. Γιάννη, μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις την κανάτα για να πιω λίγο νερό? Πολύ ωραία. Και τώρα θέλουμε να γεμίσουμε το ποτήρι μας. Το γεμίζουμε λίγο πάνω από τη μέση. Δεν το ξεχυλίζουμε ποτέ, γιατί μπορεί να πέσει και να λερώσουμε και εμάς και το διπλανό μας. Και τώρα είναι η ώρα να τσουγκρίσουμε. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αν έχει μείνει, σας αρέσει η σπανακόπιτα? Ναι. Εμένα ναι. Αν έχει μείνει ένα τελευταίο κομμάτι στην πιατέλα σπανακόπιτα, τι κάνουμε? Τρέχουμε να προλάβουμε να τα αρπάξουμε? Όχι, ρωτάμε αν το θέλει κάποιος. Πάρα πολύ ωραία Κλεοπάτρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσουμε το γεύμα μας. Βάζουμε τα μαχαιροπύρουνα παράλληλα στο πιάτο. Εδώ. Και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και με αυτό έχουμε δείξει ότι δεν θα φάμε άλλο. Πριν σηκωθούμε όμως από το τραπέζι, πρέπει να ζητήσουμε την άδεια. Και δεν ξεχνάμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αυτόν που έφτιαξε το τραπέζι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Μπορώ να σηκωθώ? Βεβαίως μπορείς να σηκωθείς. Εγώ? Και εσύ.